Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσίων. Το παιχνίδι ξεκίνησε. TPG Warriors, εθνικό star, development summer league. Οι Warriors έχουν ξεκινήσει καλά τη χρονιά. Ο Γιάννης, αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, με στοχή έξω από τη γραμμή των 6.75, ο Μπόμπερ των Warriors. Ξεκινάει με τρίποντο και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Πρώτη τρισπόδι. Απουσίες έχουν και οι δύο ομάδες απόψε. Του τριών πόντων από τον Λέον, που μας μίλησε πριν το παιχνίδι. Βεργόπουλος, Βεστογιάννης. Θα κλέψει την μπάλα. Το καλάδι θα έρθει. Η πρώτη δύο πόντι είναι γεγονός για τον εθνικό στάρ. Διαχειρός του νέου μέλους της ομάδας, του Λέων Μελά. Και αυτό με τη μόνη διαφορά που ο πρωταγωνιστός ήταν ο Ρέπας, ο οποίος και αυτός κουνάει στο γραμμή των 6.75. Κακό τελείωμα. Θέλει να βγάλουν τώρα το ρέπα. Κάτσαμε το καλάθι. Πάσα ήταν πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Εν τέλει στην προσπάθειά του να την επαναφέρει στο παρκέ την έστειλε στο σώμα του Τόγια. Λες τον Γιάννης. Θα ευθοχίσει. Το δεύτερο του τρίποντο. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά τη συνάντηση. Ο Λέων για την απάντηση. Δεν τα κατάφερε. Ρέπας. Πάλι στο σίδερο. Ο Γιάννης. 6-32, πρώτο δεκάλεπτο. Ο Βεργόπουλος θα πάρει την μπάλα. Θα τον δώσει στο Μαζέο. Ο Μαράκης θα πάρει το φάουλ από τον Ντόλια. Την εντύπωση ότι δεν θα πάρει κανένα φάουλ. Του δίνεται επιθετικό χαρακτηριστική κίνηση του ρέφου που πέρασε το χέρι από τη μέση του αντιπάλου. Λάθος πάσα.
Για το σπάσο την οποία έκανε. Ο Τσάτσας. Δεν θέλω για μισά πήρη φορά. Σε airball. Τσάτσας. Η μπάλα από τα χέρια του Καρακατσάνη, λέμε η ρεφ. Πάμε σε ένα time out, 5 και 17 για το τέλος και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Σεργόπουλος, το time out τελείωσε. Θα αφήσει με το δεξί. Και θα κάνει το 2-12. Οι Warriors ξεκινάνε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Στους 10 πόντους η διαφορά με Λας. Η μπάλα θα γυρίσει, Καρακατσάνης για 2. Η μπάλα στο σίδερο. Προλαβαίνει ο Βαζέος. Ψάχνει την πάσα, ρέπασε. Πάλι στο Βαζέο. Θα πάρει την εσωτερική, θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Και θα οδηγηθεί στη γραμμή τον ελεύθερο βολό. Τέσσερα και έντεγα. Καρακατσάνης. Θα πάει στην γραμμή τον ελεύθερο βόλο. Θα πούν λίγο ο πρόεδρος άποψε. Και τον Κουστά. Ρε μπας, θα φτωχίσει. Όλο και μεγαλώνει. Δύο 17. Ωραία μας αφάρια το Μαράκι. Αποφύγει τον αντίπαλό του με ραχαία τρίπλα. Το καλάθι, για να δούμε. Δεν θα τα καταφέρει, ούτε τώρα. Τελικός αποδέχτης της μπάλας ο Γιαζάκος και ο Ρέπας στη Μωρή. 2-20. Έτσι, όταν δεν τα βάζει μπροστά, θα τρως πίσω. Το μπάσκετ τη Μωρή. Ξεκολλάει την ομάδα του από τους δύο πόντους. Η παλιά φρουρά του Εθνικού Σταρ. 5-20.
λείπουν αρκετοί από τους παλιούς και αρκετοί, λείπουν όλοι βασικά. Μόνο το για σήμε από την παρέα που μας πρωτοσυστήθηκε στην διοργάνωση. Για Ζάκος θα πάρει την προσπάθεια. Τώρα εδώ η μπάλα δεν θα του κάνει το καντήρι. Θα έκανε όλα σωστά. Ο τρόπος που εκτέλεσε επίσης. Δεν πας. Την μπάλα θα γυρίσει στο Μαράκι από τη γωνία. Λαζαρίκος. Βήματα. Λαζαρίκος, ο οποίος κρατάει ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού σε αυτήν την ομάδα, η οποία Πανάθηνο κρατείται. Ένα και αυτά. Αποφάλει ο Γιαζάκος, το έψαχνε το καλάθι. Την πρώτη φορά η μπάλα του κάνει κάποια περίεργα παιχνίδια και η Στεφάνη, τη δεύτερη όμως το έσταξε και έκανε το 7-20 μειώνει στο 13. Μπάλα χαμηλά. Θα βάλει ο Γιαζάκος στα χέρια του. Στα 43 δευτερόλεπτα. Το καλάθι θα έρθει από τον Λαζάρικο. Τον ερυθρόλεπτο Λαζάρικο. 6 και το 7 που φοράει. Παρακατσάνης. Γιαζάκος επιθετικό rebound. Καρακατσάνη θα κοπεί στα ίσα. Με φάουλ ο ρεφ. Αυτή τη φορά αντιστράφηκαν οι ρολοί. Όσον αφορά τουλάχιστον την περίπτωση του Μαράκη. Δεν θυμάμαι ποιος του είχε κάνει το φάουλ. Αλλά αυτή τη φορά ο Μαράκης ήταν αυτός ο οποίος το έκανε. Καρακατσάνης αστοχή στην πρώτη. Πρώτο δεκάλεπτο από τα Μελίσκα. Λαζαράκος. Το μπάλα γυρνάει, ρέπας για τρεις. Σιδερό. Ο Γιάς. Δεν θα μέτραγε το καλάθι και αυτό βάζει ο Γιαζάκος, συγγνώμη. Τελικό σκορ, πρώτο δεκαλέπτου. 8-22, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Του Κλεφτογιάννης να τελειώσει, τον έχει βρει νομίζω στο ύψος της κοιλιάς. Είναι όλα μια χαρά, θα σηκωθεί. Θα τελειώσει.
τελειώσει τη φάση και θα μειώσει στους 12 πόντους. Κάνοντα στο 10-22. Κάποιος είναι στον πάγκο των Warriors και βγάζει φωτογραφίες. Πάλι στο Λέον, θα στοχίσει εκείνος σε επιθετικό rebound. Για να δούμε τον Τολιά. Για τρεις. Άστοχος. Ο Μελάκης προσπάθησε να πάρει το επιθετικό. Ρέπας. Λεγάριδος. Μπάλα στη γωνία. Για τρεις. Ο Γαμόπουλος θα στοχίσει. Για να δούμε το Μελά. Ο Λάμπος συγγνώμη. Τον χειροκροτούν από τον πάγκο και τον προτρέπει να συνεχίσει και το κάνει γιατί θα κλέψει την μπάλα. Ο Μελάκης. Το γιάς του Μελάκης. Μάλιστα, 12-22. Κρίνει τη διαφορά στις 10. 7-18, δεύτερο δεκάλεπτο. Πάμε σε ένα time out. Βεργόπουλος, το time out τελείωσε. Παρακατσάνησε να κλέψει. Θα πάρει το foul και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άσορος στην πρώτη. Άσορος στην δεύτερη. Τρέμπας. Λαζαρίκος. Έτσι το βλέπω Γιάννη. Λαζαρίκος. Δεν εκνοεί. Δεν θα πάρει απολύτως τίποτα. Το 13-22 παραμένει. Και ο Εθνικός έχει ευκαιρία να ρίξει κι άλλο τη διαφορά. Μπάλα χαμηλά στο Καρακατσάνη, θα κερδίσει νέο φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Μαλαγές, Λαζαρίκος στον πάγκο, δεν και ο Ρέπας. Καρακατσάνη θα στοχεί. Ολιά θα μαζέψει. Επιθετικό rebound, δεν θα τα εκμεταλλευτούν όμως. Καθόλου το σούτ του Κουνελάκη θα βρει τον Γκάρι. Καριτολογώντας για συνεχόμενος. 5.57, 13-22. Μαράκης, πρόσωπο με το καλάθι, δεν θα λάθεψει. Διαφορά μεγαλώνει. Πάλι σε διψήφιο αριθμό. Σε 10 πόντους. Τσάτσας, Κουνελάκης, Καρακατσάνης. Και πάλι Κουνελάκης. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία, κρίμα από ο Γιαζάκος, δεν τελείωσε την φάση. Γαμόπουλος. Πέτρο Γιάννης. Γαμόπουλος για τρεις. Αστοχός. Ο Κολιάς μαζεύει και δίνει στο Τζάτσα. Είμαστε στα μισά.
Του δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ στα Μέλισσα. Την μπάλα χαμηλά στο Καρακατσάνι. Αποσπιθεί εκ το δαμό, πουλό μπροστά του. Αλλά αυτό δεν θα του στερήσει την δυνατότητα. Κάνει το 15-24. Μια πολύ όμορφη ενέργεια για χειρός Καρακατσάνι. Καράκης. Περάσει κάτω το καλάθι, πήγε να βάλει ένα δύσκολο, η αλήθεια είναι. Δεν τα κατάφερε. Μεταφορά της μπάλας. Το παράγανε τώρα εκεί. Ο Στόλιας θα κλέψει την μπάλα. Θα αποδειδίγουν τα πράγματα. Θα την αφήσει στο καλάθι. Θα κάνει το 17-24. Και φύγει ότι κάποια στιγμή το σκορ ήταν 2-20. Έχουν κάνει επιμέρους 15-4 ο Εθνικός. 4-1, πάμε σε time out. Λοιπόν, το Βαγγέλη ξεκίνησε και πάλι. Για να δούμε το Βεργόπουλο. Θα πετύχει το καλάθι. Επιστρέφουν από το time out. Και ξεκολλάνε από τους 24. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να υπόθηκε. Σίγουρα να αφήσουν πίσω την καλαρότητα, η οποία πιθανόν να έχει φέρει και εκείνο το 2-20. Ο Εθνικός δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες θα το αφήσουν αυτό έτσι. Το απέδειξε, επέστρεψε και έχουμε παιχνίδι πλέον. Βέβαια έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ο Μαράκης θα πάρει το φάουλ του Γιαζάγκο. Τρία λεπτά για το βέλος στον χρόνο. Άσοδο στην πρώτη. Έξοδο στη δεύτερη. 17-27. Διαφορά στους 10. Τσάτας. Γιαζάκος για τρεις, δίνει καμπύλη στην μπάλα. Επιθετικό rebound από τον Καρακατσάνη. Νέο επιθετικό από τον Τόγια. Κουνελάκης, Τόγιας για τρεις. Μέσα. 20-27. Ο Λέων έχει σηκωθεί. Πάει προς τη γραμματεία. Χαρακτηριστική η κίνησή του. Για αλλαγή. Βεργόπουλος. Βαζέος. Δαμόπουλος. Μαράκης. Τελειώνει ο χρόνος, θα τους μείνει πάρα στα χέρια. Όπερ και γένετο. Το 20-27 παραμένει. 1-54 για το τέλος του παιχνιδιού. Πάντα εδώ στο κλειστό των Μελισσίων για το πρωτάθλημα της Development στο μπασκετάκι Summer League. Είναι τελείωσε και τυπικά εχθές με τον πλασιακό να στέφεται το παθλητής. Κάτας. Την μπάλα χαμηλά. Για Ζάκο θα στοχίσει. Βεργόπουλος. Βασίλης θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ.
29 και θα έχει την δυνατότητα, εφόσον ευστοχίσει, να στείλει τη διαφορά και πάλι σε διψήφα αριθμό πόντων. Οι Warriors έχουν ξεκινήσει καλά το summer με δύο νίκες εν αντιθέσει με τον εθνικό. Ψάχνεται ακόμα να θέσουν τα καινούργια υλικά του γλυκού που έχει φτιάξει ο Μαρίνος Γαμπάνης, ο οποίος από τους ελείπει. Σπάνιο φαινόμενο είναι γεγονός όμως. Βάζει ο Στον Μεργόπουλο. Βαζέο στη γωνία. Για τρεις. Πολύ κακό. Με τη βοήθεια του Τσάτσα η μπάλα στον Κινελάκη. Καμπή στον Λάμπα. Στον Λάμπα. Κινελάκης. Για δύο. Έξοχος. 22-30 κατεβάζουν και πάλι τη διαφορά στους 8. 10 δευτερόλεπτα, όλα για τους Warriors. Μαμόπουλος. Πάρα πολύ ωραία που μελάξεις εδώ, σαν θερματοφύλακας. Συνεκνοεί. Τέλος συγχρόνου, 22-30 το σκορ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την έναρξη του δευτερού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το δεύτερο μήκρονο ξεκίνησε με καλάθι του Μαράκη. Θα πάρει για το φάουλ. Τώρα και δικαίωμα για δύο. Διαφορά και πάλι στις 11. Είναι ένα σκηνικό γνώριμο όσον αφορά την αποψινή αναμέτρηση. Το γιας. Μαζίος θα κλέψει. Θα πάρει το φάουλ από τον Μελά. Πρώτες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ στο πολύ όμορφο γήπεδο κλειστό Ελυσίων. Μαζάρικος. Ένα βηματάκι πίσω. Step back λέγεται αυτό. Στα ξένα. Αλλά Βασίλης Πανούλης τρίποντο ήταν αυτό. Από τον Λαζάρικο. Τιμάει το 7. Ο ερυθρόλεπτος Λαζάρικος, επαναλαμβάνω. Καρδιά του κατακόκκινη, ερυθρόλευκη, που πάει σε ρυθμούς Κάουνας. Με τον Γιάννης. Η άμυνα του Κουνελάκη ήταν καλή, η καλύτερη όμως ήταν η πάσα του Βεργόπουλου. Καλάσει την ασίστ. Βαζέως τώρα γιατί είναι κάτω στο εδαφός. Το πατάει. Που έχει γυρίσει φαντάζομαι. Μέσα! Το έβαλε, το έτσαγνε.
πίστεψε, το πέτυχε. 7:57, 24:36. Ο Μελάς μειώνει στους 8, στους 12, συγγνώμη. Καραγκατζάνης θα κλέψει. Θα τελειώσει, ένα γλυκό τελείωμα θέλει. Θα έρθει το τελείωμα, ναι. Έχει ανεβάσει και αυτό στην απόδοσή του. Με την τελευταία φορά που τον είδα, βλέπω άλλον Καραγκατζάνη. Προφανώς και θα προσπάθησε ο πρόεδρος να τον νουθετήσει και να ερεμήσει τον εκρηκτικό του ταμπεραμέντο. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, απλά είναι θεοπάλαβος στην που παίζει. Πρέπει κάποιος να τον τιθασέψει τον χαρακτήρα του, το ταμπεραμέντο του, την εκρηκτικότητά του εντός παρκέ. Στο διαδύο μέσα κατά τον Κουνελάκη, μάλιστα. 28:36. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι περήφανος για τα παιδιά του. Βεργόπουλος με τον Τζόγια. Θα προσποιηθεί. Κάνει την πάσα, Λαζαρίκος. Σαν το Σπανούλι. Στην εκνοή. Στην χώρα θα στοχίσει. Εντάξει, το Βασίλης έκανε. Ένας. Θα γυρίσει με υπομονή ο Νελάκης στο κόψιμο. Πολλά ποσότα περίπου το καλάθι. Άσερο στην πρώτη. Μπάλα στο Λαζάρικο. Ζάγνει την πάσα. Καρακατζάνη θα κλέψει. Έχουν ευκαιρία μετά από ώρα να πλησιάσουν κι άλλο στους 5. Μπορούν και στους 4. Αν ευστοχίσει, αστοχή. Καρακατζάνη σε επιθετικό rebound. Μου αλλάγεις. Βήματα. Τώρα εδώ κάνα μια χτυνό λάθος. Από υπέρμετρο ενθουσιασμό φαντάζομαι. Πάμε σε ένα time out που καλούν από τον πάτο του εθνικού. 5:44, 29:36. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρέχουνε με καλάθι. Για Ζάκος. Προσπάθη για δύο. Λαζαρίκος καθαρίζει το rebound. Θα πάρει και την μπάλα. Θα δώσει στον Μαράκη και από εκεί στο Βεργόπουλο. Το τραυματισμό του Ρέπα πάνω στη φάση. Πάει κατευθείαν ο Λάπας πάνω του. Να δει αν είναι ok. 31-38, πάντα μπροστά οι Warriors, αλλά πάντα κοντά και ο Εθνικός. Ο Βεργόπουλος θα στοχίσει.
Και για να δούμε αν ήρθε η ώρα να κατεβάσουν διαφορά κι άλλο. Δεν θα καταφέρει ο Καρακατσάνης να τελειώσει τη φάση. Το 31-38 παραμένει. Ρέμπας. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Τσάτας. Τσάτας. Ο Καρακατσάνης. Και πάλι τον Τσάτα. Θα πάρει την εσωτερική. Ψάχνει στην παίκτη του. Θα γίνει το λάθος. Για να δούμε το ρεπά. Το Γιαζάκο απέναντί του. Υποπίεση θα στοχίσει. 3 και 10. Καρακατσάνης. Περάζει το Λέον. Ο Γιαζάκος περιμένει. Πάει μέχρι μέσα. Νέο λάθος. Έχουν κολλήσει στους 31. Έχουν κολλήσει στην προσπάθεια να κατεβάσουν διαφορά κι άλλο. Θα την μπάλα στα χέρια του, δεν θα τελειώσει τη φάση. Τι κρίμα για τον Αθηνικό Σταρ. Για μένα είναι Παρισινής ο Βεργόπουλος και με κυνηγάει μετά Λαμόπουλος. Βαζαρίκος. Το σκορ στο φωτεινό πίνακα. Εδώ και κάπως η ώρα στο 31-38. Οι δύο ομάδες θα δυνατούν να σκοράρουν. Το κάνει ο Λέον, πού το Λέον. Βόρειος δεν θα δώσουν, δεν θα δίνουν ευκαιρίες για όλο το παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα συνδεθούν, είναι δεδομένο αυτό. Να το. Δεν έλεγα τίποτα άλλο καλύτερα. Αυτό που είπα τώρα, σαν να ληστεύω εκκλησία ήταν. Καρακατσάνης απαιτήθηκε το καλάθι, 33-41. Μπήκαμε στα τελευταία, 60 δευτερόλεπτα. Ρέμπας. Θα στοχίσει Λαζαρίκος ακόμα ένα επιθετικό. 33-41, νέα ευκαιρία για τον Σταρ. Λάπος πάσα του Τσάτσα. Ο Λάπας θα συγκρατήσει, Τσάτσα θα στοχίσει. Φάουλ, αντιαθλητικό δίνει ο Ρεφ. Εξαιρετική συνεργασία. 33-43.
Βάση να τη βγει στο ποτήρι. Για Ζάκος. Μαζεύει ο Βεργόπουλος και από εκεί στο ρέπα. Τέλος δεκαλέπτου, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 33-43, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε. Το τελευταίο δεκάλεπτο, εδώ που θα κρυθούν όλα. Αν οι Warriors πετύχουν ακόμα μια νίκη. Ή αν θα τα καταφέρει εν τέλει ο Εθνικός. Οι Warriors έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το ξεκίνημα. Βγήκαν πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ήταν και αυτό το 22. Εδώ η άμυνα θα βγει. Για να δούμε το ρέμπα. Γαμόπουλος. Δεν θα έρθει. Τσάτσας. Για να δούμε το ρεπά. Θα μείνει για λίγο στον αέρα. Δεν θα τσοκίσει. Καλακατσάνης. Θα τσοκίσει και πάλι. Παραμαροβήμια. Πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ καλύτερη, πάρα πολύ καλύτερη από αυτήν που εγώ πρωτοσυνάντησα. Στην πρώτη του ήταν η δεύτερη του, εγώ δεν τον είχα ξαναδεί πάντως. Εδώ στο αμελίσκευμα ήταν πάλι. Μια όμορφη Κυριακή. Για να δούμε τον Τόνια. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 37-43, ανοίγει τη διαφορά στους 6. Τάκη 27. Λαζαρίκος. Βεργόπουλος. Λαζαρίκος. Θα μπει το καλάθι. Θα ευστοχίσει στο τρίποντο. Όπως είχε πει κάποτε μια ψυχή. Ποιος. Όχι ο Σπανούλης ο Θεός. Ο Λαζαρίκος ο Θεός. 37-46. Ένας Ολυμπιακός τους βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ποιος θα τους έβγαζε άλλωστε. Ένας που ξέρει από αυτά. Ένας που τον έχει διδάξει. Ένας μεγάλος, ο μεγαλύτερος όλων. Ο Βασίλης Πανούλης. 37-46, 6-57. Αναφορά, Τσάτσας. Μακούει ο Παπαγεωργίου. Δεν θα μπορώ να περιγράψω πάλι αγώνα των Warriors, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά θα κάνουμε τώρα μια ψυχή μου να βγει. Λοιπόν, ο Τόλιας θα στοχίσει. Ο Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν ήθελε να μου δώσει συνέντευξη, επειδή είναι κλειδί με του Ολυμπιακού την ζακέτα. Θα την ξαναβάλω εγώ την επόμενη φορά. Έτυχε σήμερα και δεν την έβαλα. 6-43, 37-46 το σκορ. 9.
Ράζα τον Περικόπουλο. Διακυρός Λάπα. Λοιπόν, πάμε σε time out. Δύο, 48, 5 και 47. Μαϊάμι δεν βλέπω. Τι έγινε, καθήκαν στον δρόμο. Πού είναι τα παιδιά μου? Εύκολο σε σούτυρων πόντων. Ο Λέων θα συνδεθεί έξω από τη γραμμή των 6.75. Το μπουμπούνισε. 45-48, έχουμε παιχνίδι. Μεργόπουλος. Φανταστική πάσα στο Ρέπα. Ας την εκμεταλλευτεί κάποιος κάποια στιγμή. Μέχρι πότε θα σας δίνει ψωμί ο Γιώργος? Έτοιμα καλάθια στο σερβίρι. 4.59, 45.50. Νέο καλάθι. Έχει πάρει φωτιά. 48-50, πάλι έξω από τη γραμμή των 6.75. Γιαζάκος έβαλε το χέρι του. Του δόθηκε φάουλ. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, 4-44. Μαϊάμι δεν βλέπω πουθενά όμως, που παίζουν μετά. Πού είναι τα παιδιά μου? Μάλλον δεν θα έρθουν, οπότε να ενημερώσω ότι πάνε για μηδενισμό από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε εδώ, μόνο οι πότες μπήκαν στο γήπεδο. Τους ψάχνουμε τους Μαϊάμι. Πού να είναι? Θα στείλω μήνυμα να δω μήπως είναι στον δρόμο. 4.25 για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Εθνικός Σταρ έχει ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 49-50, εύστοχο στην πρώτη. Πού σε σιαμπάνει να δεις τα παιδιά σου? Εύστοχο και στη δεύτερη ο Λάπας. 50 όλα. Μεργόπουλος στο μαράκι. Θα ευστοχίσει. 52-50. Τέσσερα λεπτά. 3.57. Στολιάς. Νέο τρίποντο από Μελά. Ο Λέων θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Το τρίποντο του προσπεράσματος. Μεργόπουλος. Βαζέως. Σε man to man ο Εθνικός Σταρ. Στα βροντία το Βαζέο. Στην μπροστά του τον Λέων. Θα την γυρίσει να τον περάσει. Το pick and pop με τον Μπεργόπουλο. Τρία και 24. Με το σκορ στο 50-52. Ο Γιάννης θα στοχίσει. Η καλύτερα η άμυνα του Μελάκη ήταν υποδειγματική. Άμυνα για σεμινάριο.
3 και 14 έχουν κάνει φάουλ και το φάουλ αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Μελά να βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Έρχονται στην πρώτη. Όλα. Το κυπάρει ο Μελάς πάνω του. Δύο όλα, 3 και 14. Βασίος. Βεργόπουλος. Μαράκης. Δεν θα πετύχει το καλά, η άμυνα θα βγει και για να δούμε μήπως ήρθε η ώρα να περάσουν μπροστά. Τόλιας, ψάχνει την πάσα, Τσάτσας, τον Ελάκης από σπίτι, τον Γιαζάκο για δύο για το προσπέρασμα, όχι. Ο Βεργόπουλος αμυντικό, στη κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι, σε ένα τεντωμένο σκηνή. Η κατάσταση που όλοι αγαπάμε, η συνθήκη και η κατάσταση που μας έχει κάνει να λατρέψουμε αυτό το άτομο. I love this game. 52 όλα, 2 και 18, Βαζέος μέσα. 55-52, 52-55 καλύτερα. Μεγάλο καλάθι, σπουδαίο καλάθι. Λέων, Τσάτσας, Γιαζάκος, Τσάτσας, Λέων για τρεις για την ισοφάριση, άστοχος, ο Δαμόπουλος, κρατάει την μπάλα στα χέρια, τα χέρια του Λέων η μπάλα θα περάσει εκτός, 1-42, 52-55. Κυριακές από το ψηλό. Θα αφήσει να πάει σε μια coast-to-coast, όχι στο Λέον για δύο, μέσα! 54-55. Σπουδαίο παιχνίδι. Time out 1-17 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 70 δευτερόλεπτα που απομένουν. Δαμόπουλος. Λευθογιάννης, Μαρακής, Λευθογιάννης, θα πάρει το φάουλ. Είπα και δικαίωμα για δύο. Οτιδήποτε συμβαίνει στο παρκέ, αυτή την ώρα είναι κομβικό, είναι σημαντικό. Μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όσον αφορά την τελική έκβαση αυτής της αναμέτρησης. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Τόλιας. Η μπάλα πρέπει να γυρίσει με υπομονή. Ο Καμπεών κυνηγάει την πρώτη του νίκη. Τόλιας θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Και για να δούμε. Θα στοχίσει. Βολή, ανέβαζε και τις δύο, ο Καμπεών πέναγε μπροστά στο σκορ. Άστοχος και τη δεύτερη, το ριμπάουντ από ποιον. Η μπάλα από τα χέρια του Λέων, λέει ο ρεφ, κατοχή για τους Βόρειος.
38 δευτερόλεπτα. Πάμε για παιχνίδι δύο κατοχών και βλέπουμε. Πάμε για καθαρή άμυνα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουν φάουλ. Αν και έχουν το περιθώριο να δώσουν ένα. Οπότε ναι, πρέπει να γίνουν πιεστικοί. Στο 100%. Η μπάλα για τον Εθνικό. 19 δευτερόλεπτα, μία επίδοση δικιά τους για να πάρουν το παιχνίδι. Πάμε σε time out. Πάμε να δούμε, 14 δευτερόλεπτα, τέλος time out. Τόγιας, Τσάτσας. Θα πάρει το φάουλ και τον στέλνουν στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έτσι και βάλει και τις δύο. Απλεόν θα βρεθεί 9 δευτερόλεπτα μακριά από την πρώτη του νίκη. Με όλα του τα αστέρια εκτός. Ας το δω στην πρώτη. Είναι η τρίτη συνεχόμενη βολή που χάνουν. Ας το δω και στη δεύτερη επιθετικό. Καραγκατζάνης για τη νίκη. Γιατί σου τα ρε τρίποντο. Γιατί δεν πήγε πιο μέσα. 2,15 για το τέλος. Και πλέον οι Warriors είναι αυτοί πλέον το φαβορί. Δεν υπάρχουν πολλές. Ήταν το τέταρτο για την νίκη. Εντάξει, λειτουργήσε το αισθηκτό του να πάρει το τρίποντο. Είχε χρόνο να πλησιάσει στο καλάθι, αλήθεια είναι. Και από εδώ εμείς βέβαια η στιγμή είναι διαφορετική από την των παιδιών στο παρκέ. Θα βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα, πιο ήρεμα, πιο ορθά. Τώρα κάτω είναι λίγο διαφορετικά. Τέσσερα, 55, 2 και 10. 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Όπως και να έχει, αξίζει συγχαρητήρια στον Εθνικό για την προσπάθειά του, γιατί απέναντί του είχε μια ομάδα η οποία πήρε την άνοδο του χρόνου τα πέσει Evolution. Και την κόντρα είναι στα ίσα, ενώ έμεινε πίσω με 22 σε ξεκίνημα. Για να δούμε. Το μπάσκετ, αν δεν βγει χοντρή να τραγουδήσει, δεν πρέπει να προτρέχουμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν σε αυτό το 1-27 που απομένει. Ακόμα και baseball shoot να υπάρξει από τη μια πλευρά στην άλλη. Δεν ξέρω τι κάνουμε, λέει ωραία. Ο προπονητής θα σας πω εγώ τι κάνετε. Πρέπει να την χάσει την πολύ. Λοιπόν, τη βάζει 54-57 και τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν time out. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Εδώ στο κλειστό των Μελισσίων συμβαίνουν. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τα 54-57. Τους έχουν δώσει την ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι στην παράταση. Ένα σουτ, το παίρνει ο Λέων. Τέλος. 54-57, ελικό σκορ εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, οι φυσικά, αλλά και στον καμπεόν. Για χαρά σε όλους.